Άγιος Ανθρέας ο Στρατιλάτης και οι 2.593 μάρτυρες που μαρτύρησαν μαζί με αυτόν εορτάζουν στις 19 Αυγούστου εκάστου έτους. Από τμήματα των Ιερολειψάνοντος βρίσκονται στην Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου Νεύσκη της Αγίας Πετρουπόλεως. Οι στρατιώτες ήταν κυριευμένοι από φόβο, αγαπητοί μου αδελφοί, και λόγω του ότι ο εχθρός ήταν πολυάριθμος και είχε πολλές νίκες στα ενεργητικά του, η αρχηγία του μικρού σώματος στρατιωτών είχε ανατεθεί από τον αρχιστράτηγο Αντίοχο σε ένα γενναίο χριστιανό αξιωματικό, τον Ανδρέα. Βεβαίωσε λοιπόν ο Ανδρέας στους στρατιώτες του πως ο θρίαμβος της νίκης θα είναι με το μέρος τους αν όλοι με πραγματική πίστη επικαλεστούν τον παντοδύναμο Θεό των χριστιανών, διότι όλα τα καταρθώματα των χριστιανών επιτυχάνονται συν τη δύναμη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με τη δύναμη δηλαδή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πράγματι, τα λόγια του Αγίου Ανδρέα ανύψωσαν το ηθικό των στρατιωτών με αποτέλεσμα να συντρίψουν το πολυπληθές στράτευμα του εχθρού. Ο Αντίοχος επένεσε δημόσια το κατόρθωμα αυτό, αλλά όταν έμαθε ότι οι στρατιώτες ηλκίστηκαν από τον Ανδρέα στο χριστιανισμό, έστειλε 1.000 στρατιώτες να τους αφοπλίσουν και να τους στείλουν στα σπίτια τους. Ο Ανδρέας όμως μετά από συζήτηση ήλκησε και αυτούς στο χριστιανισμό. Εξοργισμένος τότε ο Αντίοχος έστειλε ειδικό σώμα με έμπιστους αξιωματικούς και σκότωσε όλους τους χριστιανούς στρατιώτες. Ήταν στον αριθμό 2.593. Το πολιτικιόν τους. Θείας πίστιος τη δυναστεία προσενίνοχας ως στρατηγέτης το παντάναχτη στρατών θεοσύλλεκτον. Τύπος γαρ τούτον Ανδρέα γενόμενος μαρτυρικός συναυτής ιδραγάθησας μεθόν πρέσβευε Κυρίο το σε δοξάσαντι δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Αμήν.